Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε να καλημερίσουμε όπως είπαμε τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλημέρα κύριε Αμανατίδη και καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει νομίζω. Όχι, δεν τα έχουμε πει να λυθεί το 2023, ελπίζω να το πούμε στην τηλεόραση. Θα τα πούμε, εννοείται, θα βρεθούμε και στην τηλεόραση. Και στον κύριο Παυλόπουλο και... Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα συζητάγαμε και για τα βασιλικά, θα τα πούμε και αυτά, αλλά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο πριν, κύριε Αμανατίδη. Για αυτή την κατάθεση χθες στο ειδικό δικαστήριο της γραμματέως Καλογρίτσα, η οποία μίλησε, μας άφησε πραγματικά άναυδος. Μίλησε για βαλίτσες, για χρήματα που έφευγαν, για φακέλους που έφευγαν και πήγαιναν στο Μέγαρο Μαξίμου, για τον κύριο Παπά που ήταν εκεί ίσως και δύο φορές λέει τη μέρα, που και επισκέπτονταν τον κύριο Καλογρίτσα και συζητούσε και ακόμα και νωρίς λέει το πρωί πριν τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου. Τι είναι όλα αυτά? Κύριε Οικονόμου, επειδή παρακολούθηκε την προηγούμενη συζήτηση και βέβαια για το ζήτημα που με ρωτάτε, διαβάζω τα δημοσιογραφικά. Δεν έχω μπροστά μου όλη την κατάσταση. Ωστόσο, από αυτά που διαβάζω και έχω ενημερωθεί και εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ουσιαστικά ισχυρισμοί οι οποίοι είναι χωρίς στοιχεία, γιατί και η ίδια στις ερωτήσεις της εισαγγελέως παραδέχεται ότι οι αναφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της κρίσης και της ενημέρωσης που είχε από μια μισάνεκτη πόρτα. Άρα, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν είναι αξιόπιστη, να κάνεις κρίση, να εκτιμάς και λοιπά, βεβαίως. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά... Ναι, αλλά είναι 30 χρόνια οποία... μια γυναίκα κοντά στον κύριο Καλογρίτσα, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης Καλογρίτσα. Και... θα έλεγα να έχετε λίγο υπομονή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και με την πρωινή συνέντευξη που έδωσε ο Νάος Σιλιόπουλος σε εσάς, είπε ότι αν δεν αναιρεθεί μέχρι το... Όντως, θα υποβάλλουν μήνυση. ...αυτά τα οποία έχουν επιθεί, ότι θα υποβληθεί μήνυση από τον κύριο Παπά. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν και δύο ερωτήματα. Το ένα είναι η κυβέρνηση, αν υπήρχαν όλα αυτά που εγώ τα θεωρώ αστεία, γιατί γνωρίζω την όλη διακυβέρνηση την οποία κάναμε και ως ΣΥΡΙΖΑ και Οικονόμου. Αν υπήρχε περίπτωση έστω και ένα ευρώ να υπήρχε σε τέτοια κατάσταση, νομίζω και ο κύριος Θεοδωρικάλος που ήταν τότε συμμέτοχος μαζί με τον κύριο Καλογρίτσα στην ΤΠΟ, ήξεραν κάτι και θα το βγάζαν στη φόρα. Όπως επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έχω διαβάσει, θα παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα αν θα υπάρξει κάποιο γενικό κούρεμα σε ό,τι υποχρεώσει έχει ο κ. Καλογρίτσα. Αλλά τι λέτε, αυτά μπορεί αυτό να είναι... Γνωρίζω. Δεν εννοώ κάτι. Όχι, το λέτε κάτι συγκεκριμένο. Λέτε ότι μπορεί να έχει έρθει σε συμφωνία, σε παρασκηνιακή συμφωνία ο κ. Καλογρίτσας με την κυβέρνηση και όλα αυτά τα οποία διατυπώθηκαν να είναι αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας δεν είναι καθυπαγορευμένα. Αυτό λέτε. Λέω αυτό που υπόθηκε από... Αυτό είπε και ο κ. Ηλιόπουλος, το πρωί σε εμάς. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω, ακούγοντάς τον, προφανώς θα έχει τη σημασία του, αλλά αυτό θα το δούμε. Εγώ δεν μπορώ, η εκτίμησή μου με βάση όσο έχω διαβάσει τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αυτή, δηλαδή ότι είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα της κρίσης, δεν έχει στοιχεία. Ελέγχεται, λέτε. Εντάξει, πάντως για χρήματα έχει μιλήσει και ο επιχειρηματίας Μαρινάκης, αν θυμάστε. Κύριε Οικονόμου, και αυτός δεν ξέρει. Εάν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε έστω και ένα ευρώ κατάχρηση ή οτιδήποτε με μαύρο χρήμα, θα το είχαν βγάλει εδώ και 3 χρόνια που έχουν την εξουσία. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Μαρινάκης κατέθεσε ότι του ζήτησε ο παπάς χρήματα για να δημιουργηθεί το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Κάτι που έχει πει και δημόσια. Το έχει πει και δημόσια, άνθρωπο. Δεν ισχύει ούτε αυτό. Κοιτάξτε, οι επαφές με επιχειρηματίες δεν ενοχοποιούνται όταν. Δεν ενοχοποιούνται, αλλά αν ζητάς λεφτά από τους επιχειρηματίες, δεν είναι και τόσο ηθικό όπως καταλαβαίνω. Πολιτικά μπορεί να κρίνονται. Εγώ πάντως εδώ τώρα μιλάμε για ποινικές ευθύνες. Μιλάμε για δικαστήρια. Μιλάμε για ποινικές ευθύνες. Οι οποίες όμως όταν δεν δευτεριώνονται, μένουν στον αέρα. Και αυτό θα μείνει αποδειχθεί. Θα έλεγα λίγες ώρες υπομονή. Καλώ. Περιμένουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ και να βγάλει και μια ανακοίνωση γι' αυτό. Γιατί είπαμε για τη μήνυση, αλλά θα πρέπει κάποια πράγματα να υποθούν. Για τόσο βαριά πράγματα πρέπει. Δεν υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις. Τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν. Νομίζω θα υπάρξουν. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα, το θέμα της κηδείας του τέος Βασιλιά. Εσείς, από ό,τι κατάλαβα, θεωρείτε ότι σωστά έκανε η κυβέρνηση με τον τρόπο που το χειρίστηκε. Έτσι, ακούω τουλάχιστον από κάποια στελέχη σας, κύριε Αμανατίδη. Τι λέτε? Μας ακούτε, κύριε Αμανατίδη? Χάσαμε τη γραμμή. Όχι, έπεσε. Εντάξει, θα την αποκαταστήσουμε. τον έχουμε τώρα. Κύριε Μανατίδη. Μας ακούτε τώρα? Στην γραμμή. Είναι Παρασκευή και 13. Ναι, όλα μπορούν να συμβούν σήμερα. Έχετε δίκιο. Ρωτήσαμε, κύριε Μανατίδη, αν η κυβέρνηση έπραξε σωστά με τη διαχείριση που έκανε αυτού του θέματος που βρίσκεται στην επικαιρότητα, με την διαχείριση ενώ της κηδείας του τέος Βασιλιά. Από ό,τι κατάλαβα από στελέχη σας, μάλλον συμφωνείτε σε αυτό.
Κοιτάξτε, είναι ένας ιδιώτης. Είναι ένα γεγονός που αφορά έναν ιδιώτη. Το τέος θα σας έλεγα ότι θα έλεγα ότι είναι ο τελευταίος μονάρχης ο οποίος κηρύχθηκε έτσι. Το τέος προϋποθέτει ότι υπάρχει και νυν. Δεν υπάρχει νυν για να είναι τέος. Είναι ο τελευταίος μονάρχης έκτοτος ο οποίος υπήρχε στη χώρα. Είναι ένα ιδιωτικό γεγονός. Ωστόσο δεν θα υπήρχε ζήτημα εάν δεν φαινόταν πλέον καθαρά ότι υπάρχει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας το οποίο φλερτάρει και ουσιαστικά οδήγησε και στις δηλώσεις όπως αναφέρετε και εσείς του κυρίου Σαμαρά με αποτέλεσμα δηλαδή ότι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνεχίζουν να σβήνουν φωτογραφίες και σελίδες ολόκληρες. Νομίζω ότι σε αυτή την πίεση η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέδωσε, γι' αυτό και ίσως αναβάθμισε και την παρουσία του κυρίου Πικραμένου. Είναι πόδιλο δηλαδή και οι απαντήσεις που δίνουν και οι εκπρόσωποι και τον κύριο Γαϊτάνη που άκουσα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία φλερτάει, προσπαθεί να ψαλέψει αυτά τα νερά. Και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον διάλογο που είχατε με τον κύριο Παυλόπουλο. Για την ανθρωπιστική πλευρά, στην ανθρωπιστική πλευρά και στην ανθρώπινη, είδατε ότι και ως κόμμα εκφράσαμε τα συλληπιτήριά μας. Ναι. Ωστόσο, η συμμετοχή των βουλευτών, οι βουλευτές είμαστε πολιτικά πρόσωπα, το συναισθηματικό που λέτε, το συναισθηματικό προκύπτει η κύριε οικονόμου, γνωρίζοντας έναν άνθρωπο, έχοντας δεσμό με έναν άνθρωπο. Ναι. Όχι ως πολιτική πράξη με την οποία μπορείς να πεις και να ελπίσεις σαν πολιτικό σαν δουλειά. Είδαν εκεί μπορεί κάποιοι από αυτούς να ψηφίσουν. Γιατί όταν έχουμε μια φιλία με κάποιον άνθρωπο σημαίνει ότι και αυτό πολιτικά είναι συμφωνούμε. Συμφωνούμε είναι πολιτικά. Όχι, δεν σημαίνει αυτό πάντα. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό μίλησα. Γι' αυτό μίλησα για προσωπική σχέση. Είναι άλλο η πολιτική πράξη και άλλο η προσωπική σχέση. Η προσωπική σχέση είναι αυτή που δημιουργεί το συναισθηματισμό. Δηλαδή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που δεν γνωρίζει ούτε την οικογένεια ούτε κανένα αυτά και πηγαίνει το κάνει προς συναισθηματισμό. Ναι. Δεν θα μπορούσε όμως, κυρία Μανατίδη, θα μπορούσε ποτέ το μεγάλο Μαξίμου να βγάλει απαγορευτικό προς όλους τους βουλευτές και να τους πει: εγώ σας απαγορεύω να εμφανιστείτε καν. Δεν θα ήταν φοβικό αυτό, δεν θα ήταν. Κάπως τον τόνο του δίνει ο Πρωθυπουργός και με τον τόνο του Πρωθυπουργού καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε απολύτως. Όσο βλέπετε ότι δεν υπακούν. Ούτε δεν περνάει αυτή η γραμμή. Καλά, οι βουλευτές δεν είναι πάντως πρόβατα. Δεν είναι πρόβατα οι βουλευτές, κύριε Μανατίδη. Οι βουλευτές έχουν και μια συνείδηση. Δεν αντιλέγω. Είναι όμως μια πολιτική πράξη. Άρα να το κρίνουμε ως πολιτική. Πολιτική πράξη θα πάνε σε μια κηδεία. Ενός ιδιώτη. Αφού ιδιώτη είναι. Συναισθηματική πάντως. Δεν έχει κόμμα ο βασιλιάς. Ναι, δεν είναι. Κύριε οικονόμου, συναισθηματική είναι όταν γνωρίζει κάποιον άνθρωπο. Με τον οποίο έχει δεσί, έχει κάνει και λες, μάλιστα θα πάω να εκφράσω την οικογένεια. Γνωρίζω κάτι. Από εκεί μετά τα άλλα είναι πολιτική πράξη. Αυτό θέλω να ξεχωρίσω εγώ. Εσείς θα στείλετε κάποιον εκπρόσωπο. Έγινε εργαλειοποίηση, δηλαδή. Ως κόμμα, εσείς θα στείλετε κάποιον εκπρόσωπο. Όχι, όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Όχι, λέτε. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί δεν εργαλειοποιούνται αυτά, ούτε θα. Για ποιο λόγο. Το άγχος των εφτάσεων. Δηλαδή, ανθρώπινο αυτό. Εγώ θέλω να σας βάλω και μια άλλη διάσταση. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Εγώ δεν το λέω πολιτικά. Εδώ έχουμε όμως και έναν άνθρωπο, έναν πατέρα, έναν παππού, έναν αδερφό και έναν σύζυγο, ο οποίος έφυγε, ένας άνθρωπος τέλος πάντων. Τον αποχαιρετά αύριο η μισή φίλιος, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι εδώ οι παγκόσμιοι ηγέτες. Δεν μπορεί ένα κόμμα στην Ελλάδα να λέει σαν να μην υπάρχει το γεγονός. Κύριε οικονόμου, προσέξτε. Δηλαδή, εσείς αν είστε στην κυβέρνηση σήμερα, θα λέγατε δεν υπάρχει το γεγονός αυτό στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι. Πώς θα γίνει, θα λέγατε. Ακούστε, η άφιξη, είναι άλλο ζήτημα. Η ασφάλεια υψηλών προσώπων οι οποίοι έρχονται και επισκέπτουν την Ελλάδα και άρα. Υπάρχει ζήτημα ασφαλείας τους. Και άλλο πράγμα αυτό δεν μπορείς να το πάρεις υπόψη σου. Προφανώς θα πάρθουν όλα τα μέτρα για την ασφάλεια. Άλλο τα μέτρα, εγώ δεν λέω για τα μέτρα. Έχονται, λέω κυβέρνηση ως κυβέρνηση. Προφανώς θα υπάρχει κινητοποίηση για να είναι ασφάλεια κλπ. Θα ήταν εναντίον σας αν εκπροσωπούσε κάποιος το κόμμα σας στην κηδεία αυτή. Πού θα ήταν το πρόβλημα, δηλαδή θα ήταν ένας πολιτικός πολιτισμός, ας το πούμε έτσι. Αν είμαστε κυβέρνηση, τι θα κάναμε, μου λέτε. Ναι. Αυτό μου λέτε. Ναι. Και επειδή έχετε περάσει και από το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει νόημα να μας πείτε ποια θα ήταν η εισηγήση σας. Είναι ιδιωτική. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακόμα θέλετε την εκπροσώπηση. Είναι ιδιωτική. Άρα όχι, λέτε. Όταν πιάνεις, δεν είναι καν, δεν έχει την ηθαγένεια. Δηλαδή θα είχατε εδώ καμιά δεκαριά αρχηγούς κρατών στην Ελλάδα και εσείς δεν θα πηγαίνατε, λέτε. Είναι επίσημη κηδεία.
Τι πάει να πει επίσημη, γίνεται ένα παγκόσμιο γεγονός όμως, κύριε Μαλατίδη. Όχι, όχι. Το παγκόσμιο γεγονός φροντίζει να έχει την ασφάλειά του. Ναι. Από εκεί και μετά είναι άλλο ζήτημα. Κάθισε από απέναντι. Συνεπώς. Δεν έχει την ηθαγένεια. Θα είχατε πρόβλημα και στη διάθεση της Μητροπόλεως Αθηνών. Αυτό το κάνει η Εκκλησία. Δεν έχω κανένα θέμα. Αυτό από εκεί και μετά το κάνει η Εκκλησία. Δεν είναι ζήτημα της πολιτείας. Πού θα γίνει η κηδεία. Άρα από μακριά λέτε για σιγουριά. Μην κολλήσουμε και τίποτα. Δεν υπάρχει ηθαγένεια. Κοιτάξτε, κύριε οικονόμου. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ να σας πω κάτι. Τα θεωρώ ξεπερασμένα. Γι' αυτό σας το ρωτάω, κύριε Μανατίδη. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά να συζητάμε αυτά τα πράγματα το 23. Είναι ξεπερασμένα παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν σε καμία χώρα, δεν τα συζητάνε αυτά. Εκτός αν τα συζητάνε κάπου στο βάθος της Ασίας και δεν το ξέρω. Αλλά εδώ, στον πολιτισμένο κόσμο, δεν τα συζητάνε αυτά. Ακόμα και τα Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες που είχαν κάποτε βασιλείς, τα έχουν ξεπεράσει. Τους έθαψαν οι άνθρωποι τους νεκρούς με τιμές αρχηγού κράτους. Εδώ στα Βαλκάνια, δίπλα μας, που τους θεωρούμε και πιο κάτω από εμάς. Εμείς λέμε είμαστε εδώ οι ηγέτες στα Βαλκάνια, οι Έλληνες. Και είμαστε πίσω από τον ήλιο σε κάποια θέματα. Συζητάμε τώρα, όχι, λέει μακριά, δεν πάμε εμείς εκεί, θα κολλήσουμε κάτι. Κύριε οικονόμου, όχι, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έληξε με ομαλό τρόπο και η ιστορική του παρουσία, όσο κι αν φίλοι από τη Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές το περνούν και λένε ότι η ιστορία το έχει δείξει και τελειώνει. Δεν είναι έτσι. Η ιστορία έδειξε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σύμφωνα, ναι, μα δεν λέει κανείς ότι έχει δείξει. Και ότι. Α, λοιπόν. Άρα λοιπόν κρίνονται και τα πρόσωπα όλα αυτά. Και δεν θα μπορούσε ποτέ ο συγκεκριμένος. Δεν είχε ούτε την ηθαγένεια. Δεν έδωσε ούτε το επίθετο του έτσι ώστε να πάρει να είναι Έλληνα. Δεν έχει πολιτογραφηθεί Έλληνα. Και υπήρχαν δικαστικές διαμάχες επί έτη. Και τις αποζημιώσεις και τα δισεκατομμύρια δραχμών τότε που ζητήσατε. Έληξε και αυτό με έναν τρόπο. Το ξεχνάτε αυτό. Ναι, όχι, το ξεχνάμε. Όπως επίσης και η υπόθεση του Τατοίου όταν έγινε μεταφορά, υπάρχει ζήτημα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Άρα λέτε λοιπόν, έχουμε ακόμα σελίδες της ιστορίας μπροστά μας. Έχουμε κομμάτια. Όχι, εάν δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που κοιτάζει να ψερεύει, γιατί είδατε, ασκήθηκε έντονη κριτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σαμαρά. Αν δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι και αν δεν υπήρχε αυτή η διγλωσία που αφήνει το περιθώριο να υπάρξει διγλωσία, δεν θα υπήρχε κανένα πολιτικό θέμα, σας το λέω. Τώρα έχουμε το εξής οξύμορο να υπερασπίζεται ο κύριος Αμανατίδης την επιλογή του Πρωθυπουργού. Έχουμε αυτά τα οξύμορα στον τύπο να συμβαίνουν. Δεν υπερασπίζομαι, ξέρετε. Λέτε ότι δεν. Ναι, ναι, ότι. Ο Πρωθυπουργός όμως έκανε και μια δεύτερη επιλογή. Άφησε να θεωρηθεί ότι είναι συναισθηματική η παρουσία πολιτικών προσώπων και όχι πολιτική πράξη. Ενώ είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μανατίδη. Σας καλημερίζω. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Θα ξαναβρεθούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.